Πάει ένας άνθρωπος σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο. Μπαίνει μέσα, κάθεται στο τραπέζι, πάει τον καρσόνι, λέει: «Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα έχουμε φακές, φασολάκια, γίγαντες, αρακά. Και οι σπεσιαλιτές μας», του λέει, «σήμερα είναι...» Όπα, του κάνει ο άλλος. «Θα σου πω εγώ ποια είναι η σπεσιαλιτέ». Πιάνει το μαχαιράκι από το τραπέζι ο άνθρωπος, το μυρίζει. Που αυτό μυρίζει ποδαρίλα. Τέλος πάντων, πιάνει λοιπόν το μαχαίρι, το μυρίζει και του λέει: «Η σπεσιαλιτέ σας σήμερα είναι κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες». Τον κοιτάει τον καρσόνι, λέει: «Όπα, πού το ήξερες?» λέει. «Φέρε», του λέει, «κατσικάκι να φάμε». Πάει λοιπόν το καρσόνι, του φέρει το κατσικάκι, τρώει. Φεύγει αυτός, ήταν ευχαριστημένος, την άλλη μέρα ξαναπάει. Πάει πάλι κάτω στο τραπέζι, έχει τον καρσόνι, λέει: «Βλέπω σας άρεσε, ξανάρθατε. Ωραία, σήμερα έχουμε χοιρινό ψάρο νεφρι, αγκινάρες και η σπεσιαλιτέ μας σήμερα είναι...» Όπα, του λέει, «θα σου πω εγώ ποια είναι η σπεσιαλιτέ». Πιάνει λοιπόν πάλι το μαχαίρι, το μυρίζει, του λέει: «Η σπεσιαλιτέ σήμερα είναι μακαρόνια με σάλτσα και γαρίδες». Όπα, του λέει τον καρσόνι, «πού το ήξερες?» «Φέρε», του λέει, «να φάμε». Του πηγαίνει τέλος πάντων το σερβίρι τον καρσόνι, τρώει, φεύγει, έμεινε πάλι ευχαριστημένος, μετά την επόμενη μέρα ξαναπάει. Αλλά τον καρσόνι ήταν έξυπνο. Πάει λοιπόν, πιάνει το μαχαιράκι έτσι από το τραπέζι που ήτανε, του πηγαίνει μέσα και το χώνει έτσι λίγο στο μουνί της σερβιτόρας. Κλάτς, κλάτς έτσι, λίγο, να πάρει μυρωδιά. Πάει λοιπόν μετά, το αφήνει πάνω στο τραπέζι. Λέει: «Καλησπέρα κύριε, τι κάνετε, βλέπω ξαναήρθατε, σας άρεσε πολύ. Σήμερα τα φαγητά μας είναι κόκορα κινηστό, αστακό μακαρονάδα. Και η σπεσιαλιτέ μας», λέει, «θα μας την πείτε εσείς σήμερα, αφού ξέρετε γι' αυτά». «Φυσικά», του λέει, «κοίτα, στην πω εγώ ρε φλαράκι». Πιάνει λοιπόν το μαχαίρι, το μυρίζει. «Μη μου πεις ότι δουλεύει εδώ η Μαρία από τα Τρίκαλα».